μέχρι την Κομωτινή. Μετά από 24 ώρες στην Αθήνα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποχαιρέτησε την πρωτεύουσα και αναχώρησε για την Κομωτινή. Τηρώντας κατά γράμμα το πρόγραμμα, πρώτη στάση του Τούρκου Προέδρου ήταν το τζαμί Κυρμαχαλέ για την καθιερωμένη προσευχή της Παρασκευής. Νωρίτερα είδαμε τα ελικόπτερα της αστυνομίας. Ο απεσταλμένος του Sky, Παύλος Αρόγλου, περιγράφει την στιγμή της άφιξης. Μόλις έφτασε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μπορείτε να ακούσετε και εσείς τον κόσμο ο οποίος τον επεφημεί, φωνάζει και κάποιο σύνθημα με το όνομα του Τούρκου Προέδρου. Όλοι έχουν σηκώσει τα κινητά αυτή τη στιγμή για να καταγράψουν λοιπόν την στιγμή. Εν μέσω χειροκροτημάτων και αφού τον υποδέχθηκαν οι ψευδομουφτίδες Ξάνθης και Κομωτινής, γύρισε και χαιρέτησε το πλήθος. Και στη συνέχεια εισήλθε στο τζαμί. Πριν 65 χρόνια είχε έρθει ο κύριος ο πρόεδρος Τζαλεμπέαρ. Και τώρα έρχεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και εμείς γι' αυτό το λόγο ήρθαμε να είμαστε κι εμείς εδώ. Λίγο πριν την άφιξή του εκεί, οι εικόνες που παρακολουθείτε από τα μέτρα ασφαλείας είναι ενδεικτικές. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ερευνούν για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς. Άνδρες της προσωπικής φρουράς του Προέδρου της Τουρκίας είναι σε επιφυλακή. Αλλά η πιο ενδεικτική εικόνα για τα μέτρα ασφαλείας είναι αυτή, με τους εξονοχιστικούς ελέγχους σε όλους όσοι μπαίνουν στο τζαμί, ανεξαρτήτως ηλικίας.